Το ενδιαφέρον των αθλητών από διάφορα μέρη της Ελλάδας συγκέντρωσε ο δεύτερος ημιμαραθώνιος που διοργάνωσε στην Ξάνθη ο σύλλογος Ξάνθη Runners. Είχαμε έναν ημιμαραθώνιο εδώ στην Ξάνθη, το δεύτερο δημοκρίτο ημιμαραθώνιο Ξάνθης. Διοργανώνεται για δεύτερη φορά εδώ στην πόλη μας από τον αθλητικό πολιτιστικό σύλλογο Ξάνθη Runners, ο οποίος στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία. Στη διοργάνωση πήραν μέρος περισσότεροι από 1.300 ενήλικες αθλητές, καθώς και πάρα πολλά παιδιά, ενώ διακρίθηκε και ο γνωστός Αλεξανδρουπολίτης Δρομέας, Δήμος Μαγκίνας. Συμμετοχή είχε 1.320 άτομα πήραν μέρος στα 21 και στα 5 χιλιόμετρα και 430 παιδιά πήραν μέρος στο χιλιόμετρο. Υπήρχαν αθλητές από όλη την Ελλάδα. Πρώτος στα 21 χιλιόμετρα βγήκε ο Δήμος Μαγκίνας, ο οποίος κατάγεται από Αλεξανδρούπολη. Στα 5 χιλιόμετρα υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή, 750 άτομα πήραν μέρος. Είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή εδώ για την πόλη της Ξάνθης και ελπίζουμε να γίνει και διεθνής πλέον ο αγώνας. Όσο για το σύλλογο, αυτός προετοιμάζει ήδη τον επόμενο ημιμαραθώνιο, ενώ ενδιάμεσα θα γίνει και άλλη μια διοργάνωση μικρότερου βεληνικούς. Τα σχέδια για του χρόνου είναι άμεσα. Μέσα σε 2 μήνες, 3 το πολύ θα υπάρχει ένας ακόμη αγώνας εδώ στην Ξάνθη. Είναι ο δρόμος της παλιάς πόλης. Ορίζεται άνοιξη, ακόμη δεν έχουν βγει οι ημερομηνίες. Και από εκεί και πέρα η διοργάνωση για τον τρίτο δημοκρατή μαραθώνιο. Όποιος θέλει να δηλώσει συμμετοχή, πού μπορεί να απευθυνθεί? Η σελίδα του συλλόγου είναι www.xanthirunners.gr. Μπορεί να επισκεφθεί το site, να βρει φωτογραφίες από τους αγώνες εδώ, το τι χρειάζεται για να συμμετέχει στον αγώνα και διάφορες άλλες πληροφορίες.